πήρε και να έρθατε μπροστά. Περάστε μπροστά.
αδελφοί και πατέρες, ναός Θεού ζώντος, όπως λέγει το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εκκλησία Θεού ζώντος και όχι εκκλησία πονηρευωμένων, όπως λέγει ο ψαλμοδός. Μικρό και εκλεκτό πίμνιο, στο οποίο ο πατέρας ευδόκησε, ευαρεστήθηκε να χαρίσει την ασάλευτη βασιλεία του. Ερμηνεύουμε στην ευσεβειά σας το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως για την Εκκλησία, απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως, ο πιστός, το αληθινό μέλος της Εκκλησίας, μετά στην πίστη στον Τριαδικό Θεό, ομολογεί πίστη στην Εκκλησία. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Τέσσερα τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας κατά το σύμβολο της πίστεως. Η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Στην προηγουμένη ομιλία εξηγήσαμε το πρώτο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι μία και η μία αυτή Εκκλησία είναι, είπαμε, η Ορθοδοξία, διότι η Ορθοδοξία δεν άλλαξε τίποτε από την πίστη, δεν άλλαξε κανένα από τα δόγματα της πίστεως της αρχαίας Εκκλησίας, της Εκκλησίας των 8ο-1ο αιώνων. Είπαμε επίσης ότι η Ορθοδοξία είναι η μία Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία, διότι μέσα στην Ορθοδοξία συμβαίνουν ορισμένα σημεία, ορισμένα θαύματα που δεν συμβαίνουν στους ετεροδόξους. Εκκλησία δε δεν είναι μόνο ο κλήρος και προπάντων οι επίσκοποι και οι αρχιεπίσκοποι και οι πατριάρχες. Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών, κλήρος και λαός. Το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας, το κύριο σώμα της Εκκλησίας είναι ο λαός, διότι ο λαός είναι οι πολλοί, οι κληρικοί είναι ο λίγοι. Είναι δε αίρεσης να λέγει κανείς ότι η Εκκλησία είναι οι επίσκοποι και οι αρχιεπίσκοποι και οι πατριάρχες. Είναι αίρεσης να λέγει κανείς ότι απεφάσισε η Εκκλησία, όταν αποφασίζουν μερικοί επίσκοποι και μάλιστα αποφασίζουν αντιθέτως προς το θέλημα του Θεού. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λέγουμε αποφάσισαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, και αν οι αποφάσεις τους
είναι αντίθετες προς το θέλημα του Θεού, πρέπει να λέμε έλαβα κακή απόφαση, κακή εκπρόσωπη της Εκκλησίας. Όχι να λέγουμε αποφάσισε η Εκκλησία. Σήμερα προσφυγής ακροατέ, θα προσπαθήσω να εξηγήσω στην αγάπη σας το δεύτερο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Θα πείτε, τούσα σκάνδαλα εκρήγνυνται τους τελευταίους καιρούς μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Τόσα σκάνδαλα καταγγέλλονται από τα μέσα της ενημερώσεως και εσύ θα μιλήσεις με θέμα ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Ναι αγαπητοί μου, ο λόγος θα αποδείξει ότι ανεξαρτήτως προς τα σκάνδαλα και τους σκανδαλοποιούς, η Εκκλησία είναι Αγία, όπως ομολογείται και διακηρύσσεται μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Η Εκκλησία είναι Άγιο Καθίδρυμα και αγιάζει τους ανθρώπους. Εκκλησία Θεού ονομάζεται η Εκκλησία και είναι Αγία η Εκκλησία, η Εκκλησία του Θεού, διότι είναι Άγιος ο Θεός που είχε την πρωτοβουλία να ιδρυθεί η Εκκλησία. Άγιοι γίνεστε, λέγει ο Θεός, ότι Άγιος εγώ είμαι. Να γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ ο Θεός είμαι Άγιος και θέλω να με ομοιάζετε. Άγιος ο Θεός Πατέρας, Άγιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο δομήτωρ της Εκκλησίας, η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι έχει Άγιον Ιδρυτή, Δομήτωρα, Αγία Κεφαλή, Άγιον Αρχηγό. Στη σατανική εποχή που ζούμε παρουσιάστηκαν αποβράσματα της κολάσεως, τέρατα και κέρατα της Αποκαλύψεως, αντίχριστοι και λαϊκοί αλλά και κληρικοί, και στο χώρο των ετεροδόξων αλλά και στο χώρο των ορθοδόξων, που εξφενδόνησαν βόρβορο, λάσπη στο πανάσπυλο πρόσωπο του αρχηγού της Εκκλησίας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ στην Ελλάδα ένας διάβολος συγγραφέας προετών εξέδωκε ένα βιβλίο μέσα στο οποίο έγραφε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός και μάλιστα με αμαρτήματα παραφύση. Αυτό το τέρας και το κέρας απεισχόλησε την ελληνική δικαιοσύνη και ενθυμούμε ότι συνήγορος υπερασπίσεώς του ήταν
ο σημερινός πολιτικός Γιαννόπουλος, ο οποίος αυτές τις ημέρες τι είπε ο ασεβής αυτός άνθρωπος. Εγώ, λέγει, πιστεύω εις ένα Θεόν Παντοκράτορα και εις τον Ανδρέαν Παπανδρέου και εις τον Πασόκ. Τέτοιοι πολιτικοί κινδυνεύουμε να μας φέρουν τους Τούρκους στην Αθήνα. Γελία υποκείμενα κυβερνούν την πατρίδα. Δίπλα από τον Θεό έβαλε τον Παπανδρέο και τον Πασόκ. Άλλος αντίχριστος έγραψε ένα βιβλίο και διέθεσε πλήθος σελίδες για να παρουσιάσει τον Χριστό ως πόρνο με δαιμόνιο πορνείας παιδιώθεν. Και άλλα αισχρά έγραψε και άλλα βλάσφημα για τον Χριστό. Είναι γνωστός κοσμήτα τρίσβαχα της κολάσεως και μαζί του θα πάρει και όλους τους θαυμαστάς και τους εγκομιαστάς του. Όλοι αυτοί οι κουλτουριάριδες που διέλυσαν την πατρίδα, διέλυσαν τα ιδανικά της πατρίδος, είναι εγκομιαστές και ηγητές. Μαζί θα πάνε στην κόλαση. Ο παδός αυτού του κουλτουριάρη, του ψευτολογοτέχνη, του ψευτοσυγγραφέα, που έβρισε το Χριστό, είναι και ο γνωστός αρχιεπίσκοπος που βασιλεύει στην Πέμπτη Ήπειρο, απαξιό να αναφέρω το όνομά του, είναι γνωστό. Το έργο, είπε, αυτού του αντιχρίστου συγγραφέως, του συμπατριώτη του, δεν περιέχει καμιά βλασφημία. Παρουσιάζει την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ότι ο Χριστός εξ ηθικής πλευράς ήταν σαν τα μούτρα αυτού του αντιχρίστου αρχιεπισκόπου. Με κατεδίκασε η Μίζων και η Περτυλής Σύνοδος, σύμφωνα με απάντηση που εστάλει στον ευσεβή και αγωνιστή καθηγητή τον κύριο Μουρατίδη, με κατεδίκασε αυτή η Σύνοδος διότι ονόμασα αυτόν τον ανεκδίγητο αρχιεπίσκοπο Αντίχριστο. Τον ονόμασα και το επαναλαμβάνω και επιμένω. Και προχωρώ και λέγω ότι αντίχριστη είναι και αυτή που τον υποστηρίζει. Δεν μας ενδιαφέρουν τι λένε ψευτοάνθρωποι, αμοραλιστές, αντίχριστοι, ψευτολογοτέχνες, κουλτουριάριδες. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε, αδερφοί μου. Μας ενδιαφέρει τι λέγει η Αγία Γραφή. Γιατί με την πίστη στην Αγία Γραφή γίνονται θαύματα. Τι λέει η Αγία Γραφή για τον αρχηγό της πιστεώς μας. Δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν από τον πλανήτη. Κανείς ποτέ δεν είχε τη συνείδηση ότι είναι αναμάρτητος και Άγιος.
ένας μόνο, ταπεινός, άσημος κατά κόσμο, ένας μόνο είχε τη συνείδηση ότι είναι αναμάρτητος και Άγιος. Κοίταξε κατά μέτωπο τους εχθρούς του που μομοσκοπούσαν τη ζωή του, εξέταζαν κάθε λεπτομέρεια τη ζωή του και τους έθεσε ερώτημα μοναδικό και αναπάντητο: «Τις εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας? Ποιος από σας μπορεί να αποδείξει ότι είμαι ένοχος μιας έστω αμαρτίας, της παραμικρής έστω αμαρτίας?» Κανείς δεν μπορούσε να αποδείξει. Στην Αποκάλυψη ο Χριστός παρουσιάζεται να διακηρύσει για τον εαυτό του: «Τάδε λέγει ο Άγιος». Ο ίδιος ο Χριστός διακηρύσει ότι είναι όχι απλός Άγιος, αλλά ο Άγιος. Ο Άγιος σε πλήρη βαθμό. Ο Άγιος με απόλυτη έννοια. Γιατί ο Χριστός ομιλεί έτσι, όπως δεν ομίλησε κανένας από τις δεκάδες δισεκατομμύρια ανθρώπους που πέρασαν από τη γη? Διότι ο Χριστός είχε τη συνείδηση ότι δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι Θεός που έγινε άνθρωπος. Η συνείδηση της απόλυτης αναμαρτησίας και αγιότητος που είχε για τον εαυτό του ο Χριστός, φαινόμενο παραδοξότατο, είναι και αυτή μια απόδειξη της θεότητος του Χριστού. Οι Απόστολοι έζησαν 3-3,5 χρόνια κοντά στον Χριστό. Άκουσαν τα λόγια του, είδαν τα έργα του, είδαν όλη τη ζωή του. Όλοι από κοντά χάνουν, αδελφοί μου. Κανείς δεν είναι, λέγιον, μέγας ενώπιον των θαλαμιπόλων του. Όσοι ζουν κοντά στους μεγάλους διαπιστώνουν τις ατέλειες και τα ελαττώματά τους. Ένας δεν έχασε από κοντά. Ένας και μόνον ένας. Ο Χριστός. Οι Απόστολοι διακήρυξαν την αναμαρτησία και την αγιότητα του Χριστού. Και αυτός ο προδότης ομολόγησε ότι ο Χριστός ήταν αθώος και αυτός αμάρτησε που τον πρόδωσε. Ήμαρτον παραδουσέμα αθώων. Θα αναφέρω από τους λόγους των Αποστόλων για την αναμαρτησία και την αγιότητα του Χριστού ένα μόνο λόγο. Περιέχεται στην προς Εβραίους επιστολή. Τι λέγει εκεί ο Απόστολος για τον Χριστό? Όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Αυτή είναι ωραία λογοτεχνία. Αυτή είναι ανεπιτίδευτη λογοτεχνία. Αυτή είναι λογοτεχνία του Αγίου Πνεύματος και όχι η βρωμιά που προσφέρουν οι ψευτοκουλτουριάριδες
για να δηλητηριάζουν την νεότητα και όλη την ανθρωπότητα. Όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Απέναντι του Θεού ως άνθρωπος ο Χριστός είναι όσιος, Άγιος, πλήρως αφοσιωμένος στο Θεό Πατέρα. Απέναντι των συνανθρώπων του και αυτών των εχθρών του είναι άκακος. Και ως προς τον εαυτόν του είναι αμίαντος, αμόλυντος, αγνός, πάναγνος και χωρισμένος των αμαρτωλών. Τοπικός δεν ήταν χωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Έμπαινε και στα σπίτια των αμαρτωλών και συνέτρωγε μαζί τους και μιλούσε να τους συγκινήσει και να τους αλλάξει. Αλλά ενώ τοπικός δεν ήταν χωρισμένος από τους αμαρτωλούς, τροπικός με τον τρόπο της ζωής του ήταν χωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Όλοι άνθρωποι αμαρτωλοί, εκείνος αναμάρτητος, υψηλότερος των ουρανών. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ. Η αρετή και η δόξα του Χριστού καλύπτει, σκεπάζει τους ουρανούς, τόσο μεγάλη είναι. Να πάλι η λογοτεχνία του Αγίου Πνεύματος. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ. Μας προσφέρει η λογοτεχνία των αμοραλιστών, των ψευτοκουλτουριάριδων, μας προσφέρει τέτοια διαμάντια θα είπω τώρα παραδοξότερο πράγμα. Μες στη Γραφή υπάρχουν πολλά παράδοξα πράγματα. Πάρα πολύ παράδοξα. Τόσο παράδοξα που δεν θα πήγαιναν ποτέ στο μυαλό του ανθρώπου. Γράφει η Γραφή τόσο παράδοξα πράγματα διότι είναι θεόπνευστη. Πάμε στον Ισαΐα, το μεγαλοφωνότατο προφήτη. Τι γράφει στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Προφητεύει το παιδί της Βηθλεέμ, το παιδί της Παρθένο, και τι λέει. Προτού το παιδί αρχίσει να φωνάζει πατέρα ή μητέρα, θα απορρίψει το κακό και θα εγκολπωθεί το αγαθό. Ναι, τονίζει ο προφήτης, θα απορρίψει το κακό και θα εγκολπωθεί το αγαθό. Απειθεί την πονηρία του, εκλέξαστε το αγαθό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Χριστός είναι αναμάρτητος και Άγιος από τη βρεφική του ηλικία, εξάκρα συλλήψεως, όπως λέγει η Ορθόδοξη Θεολογία. Στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα που διαβάζεται την πιο συγκινητική ημέρα του εκκλησιαστικού έτους, τη Μεγάλη Παρασκευή, ο προφήτης περιγράφει τον Μεσσία Πάσχοντα.
και απορεί πώς πάσχει ο Μεσσίας. Νομίζει αρχικώς ότι πάσχει διότι τον τιμωρεί ο Θεός για αμαρτίες του. Αλλά τι λέγει στη συνέχεια? Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Αυτός δεν έχει δικές του αμαρτίες. Σηκώνει επάνω του τις δικές μας αμαρτίες. Και για τις δικές μας αμαρτίες βασανίζεται πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Αμαρτίαν ούκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλωσεν το στόματι αυτού. Αμαρτία δεν έκανε, ούτε βρέθηκε τίποτε κακό στο στόμα του, στα λόγια του. Ο Μεσσίας δεν αμάρτησε ούτε με έργο, ούτε με λόγο. Είναι πάρα πολύ παράδοξη αυτή η διακήρυξη του προφήτου. Γιατί? Διότι γίνεται 800 περίπου χρόνια προτού ο Χριστός έρθει στον κόσμο ως άνθρωπος και προτού ειδούν οι άνθρωποι τη διαγωγή του. Για ποιον άλλον διακηρύχθηκε προτού ακόμη γεννηθεί ότι θα είναι αλαμάρτητος και Άγιος? Κλείστε τις τηλεοράσεις, εκτός από την τηλετώρα, κλείστε τις τηλεοράσεις και ανοίξετε την Αγία Γραφή, την τηλεόραση του Θεού, να βλέπετε μεγαλεία του Θεού και να πετάει η ψυχή σας και να υψώνεται στα άστρα, πάνω από τα άστρα. Μια φορά περνάμε από αυτή τη ζωή. Αν δεν εκτιμήσουμε και δεν απολαύσουμε τα μεγαλεία της Γραφής, καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί. Ό,τι είπε ο Χριστός για τον Ιούδα. Καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί. Αγία η Εκκλησία, διότι είναι Άγιος ο Θεός που είχε την πρωτοβουλία της ιδρύσεως της Εκκλησίας. Αγία η Εκκλησία, διότι είναι Άγιος ο ιδρυτής της Εκκλησίας και η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αγία η Εκκλησία, διότι την εμψυχώνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ήρθε την Πεντηκοστή και μπήκε μέσα στην Εκκλησία και εμψύχουσε την Εκκλησία. Όπως μέσα στο ανθρώπινο σώμα είναι το ανθρώπινο πνεύμα ή ψυχή, έτσι μέσα στο σώμα που λέγεται Εκκλησία, το μεγάλο, το ηθικό, το πνευματικό, το μυστικό σώμα είναι άλλο πνεύμα, το ύψιστο, το άπειρο, το πανυπερτέλειο, το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτό εμψυχώνει την Εκκλησία. Αγία είναι η Εκκλησία, διότι ο σκοπός της είναι η αγιώτης, η δημιουργία Αγίων. Η Εκκλησία είναι εργαστήριον αγιότητος, θείο εργοστάσιο, να εκφραστώ έτσι, που βγάζει Αγίους. Κανένα άλλο εργαστήριο δεν βγάζει Αγίους, μόνο η Εκκλησία.
Αγία είναι η Εκκλησία, διότι είναι Άγια τα μέσα που χρησιμοποιεί για το έργο της. Αγία είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος για αυτούς που γνώρισαν την αλήθεια, τη διδασκαλία της Εκκλησίας και κατόπιν την περιφρόνησαν και επανήλθαν στην αμαρτωλή ζωή? Χρήτον είναι αυτής μη επεγνωκαίνε την οδόν της δικαιοσύνης ή επιστρέψε εκ της παραδοθήσεις αυτής Αγίας εντολής. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Καλύτερα ήταν για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει το δρόμο της δικαιοσύνης, της αρετής και της σωτηρίας, παρά τώρα που γνώρισαν αυτό το δρόμο να στρέφουν τα νότα προς την Αγία εντολή. Εντολή εδώ θα πει διδασκαλία. Να στρέφουν τα νότα προς την Αγία διδασκαλία του Χριστού και να επιστρέφουν στην κοσμική και αμαρτωλή ζωή. Αγία εντολή, Αγία διδασκαλία ονομάζει ο Απόστολος τη διδασκαλία του Χριστού. Και άλλος Απόστολος, ο Ιούδας, την πίστη μας, το σύνολο των αληθιών που φανέρωσε ο Κύριος για τη σωτηρία μας, πώς την ονομάζει? Αγιωτάτη πίστη. Η πιστή, λέγει ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφόδος, οικοδομούν τους εαυτούς τους πάνω στην αγιωτάτη πίστη μας. Ιερό και Άγιο δεν ονομάζομαι επίσης το Ευαγγέλιο? Βοηθός λέμε ο Θεός και το Άγιον αυτού Ευαγγέλιο. Αγία είναι η χάρις που απέρευσε από το Σταυρό του Χριστού και εισέρευσε μέσα στην Εκκλησία. Αγία είναι διδασκαλία, διότι συνιστά όλο καλά πράγματα. Και Αγία η χάρις, διότι βοηθεί τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει τα καλά. Άγια είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, δια των οποίων κυρίως μεταδίδεται στους πιστούς η Θεία Χάρις. Άγιο βάπτισμα, δεν λέμε για το μυστήριο με το οποίο εισερχόμεθα στην Εκκλησία και γινόμεθα μέλη της Εκκλησίας. Αγία Κοινωνία, δεν λέμε για το υπερφυέστερο μυστήριο της Εκκλησίας, δια του οποίου ο ταπεινός άνθρωπος ενώνεται με τον ίδιο τον Κύριο της δόξης. Άγιο Ευχέλαιο, δεν λέγεται άλλο μυστήριο της Εκκλησίας μας? Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι Άγια και μεταδίδουν αγιαστική χάρη. Και οι προσευχές που κάνουμε, Άγια πράγματα δεν είναι? Αγιάζουν ακόμη και το φαγητό που τρώμε. Το φαγητό, λέει, αγιάζεται διαλόγου Θεού και εντεύξεως με την προσευχή. Και αλίμονος αυτούς που τρώνε
χωρίς να θυμηθούν το Θεό και χωρίς να υψώσουν το χέρι τους και να κάνουν προσευχή και να παρακαλέσουν το Θεό να αγιάσει το φαγητό και να γίνει υγεία και δύναμη μέσα στον άνθρωπο και να μην γίνει αρρώστια και καρκίνος. Δεν θα μου βγάλετε την ιδέα ότι ένας λόγος που πληθύνθηκαν οι ασθένειες και οι καρκίνοι και τα εγκεφαλικά και οι καρδιοπάθειες είναι και αυτός ότι τρώνε οι άνθρωποι τα αγαθά του Θεού χωρίς λόγο εντεύξεως, χωρίς προσευχή. Αγία είναι η Εκκλησία όπως την παρουσιάζει ο Θεόπνευστος Απόστολος ο Παύλος, που προπάντων ο Απόστολος παρουσιάζει την αγιότητα της Εκκλησίας στο ωραίο αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται κατά το μυστήριο του γάμου. Τι λέγει εκεί ο Παύλος για το Χριστό και για την Εκκλησία? Ο Χριστός, λέγει ο μεγάλος Απόστολος, ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής ή να αγιάσει αυτήν καθαρίσας το λουτρό του αίμα του ύδατος εν ρήματι ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ήτι των τιούτων αλλά να ή αγία και άνομος. Τι ωραία λόγια για την ωραία νύμφη του Χριστού. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και απέδειξε την αγάπη του στην Εκκλησία με τρόπο που δεν αποδεικνύει κανείς ανθρώπινος νυμφίος την αγάπη του προς την γυναίκα του. Εαυτόν παρέδωκε υπέρ της Εκκλησίας. Τον εαυτό του παρέδωσε σε θάνατο, θυσίασε με τον πιο φρικτό και με τον πιο εξευτελιστικό θάνατο για την Εκκλησία. Πόσα λόγια λένε οι ιερωμένοι στις ιερωμένες, οι άντρες, οι γυναίκες, οι γυναίκες. Άγγελέ μου, λέει, σε αγαπώ, σε λατρεύω. Αν πάρω με σφυρί και καρδιά και ένα κατέργα στο ξύλο και ξαπλώσω με κάτω αυτόν που λέει αυτά τα ερωτικά λόγια και του πούμε για να αποδείξεις την αγάπη σου στη γυναίκα σου που την ονομάζεις άγγελο και λες ότι την αγαπάς, τη λατρεύεις, κάθισε να σε σταυρώσουμε. Ποιος δέχεται? Ποιος δέχεται? Ρωτήστε τους πνευματικούς να σας πούνε πόσο οι άντρες απακούν τις γυναίκες τους. Ο Χριστός αγάπησε πραγματικά την Εκκλησία του και δεν απείλαυσε από την νύμφη του Ιδονή, αλλά οδύνη. Θυσίασε τον εαυτό του για την Εκκλησία, για να την αγιάσει. Την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος, που αποκτά καθαρτική, μυστηριώδη δύναμη με το ρήμα του Θεού, με το λόγο
που κατεβάζει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Ιερή Κολυμβήτρα και κάνει θαύμα. Τα μυστήρια είναι θαύματα. Ο Χριστός παρουσίασε την Εκκλησία στον εαυτό του σαν νύμφη που δεν έχει, την καθάρισε ώστε να μην έχει σπήλο, κοιλίδα, μουτζούρα, ηρητίδα ή κάτι τέτοιο. Να μην έχει ψεγάδι, αλλά να είναι αγία και άμωμος, καθαρή. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων που πέρασαν από το μυστήριο του βαπτίσματος. Όποιος δεν πέρασε από το μυστήριο του βαπτίσματος δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Μέλος της Εκκλησίας γίνεται αυτός που βαπτίζεται. Αφού η Εκκλησία πέρασε από το βάπτισμα, καθαρίστηκε. Έγινε καθαρή και αγία. Όλοι μέσα από την Κολυμβήτρα βγήκαμε Άγιοι. Είτε βαπτιστήκαμε μικροί, είτε μεγάλοι. Να γιατί η Εκκλησία είναι αγία. Αλλά μετά πάλι πέφτουμε θα επί της αμαρτίας. Ναι. Αλλά ο Κύριος όρισε και άλλο μέσον καθάρσεως και αγιασμού. Είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Το εξομολογητήριο, πλυντήριο είναι. Μπαίνουν μέσα οι αμαρτωλοί, πέφτει το ισχυρότερο απορρυπαντικό, το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει από πάσης αμαρτίας και βγαίνουν πεντακάθαροι. Να γιατί η Εκκλησία είναι Αγία. Διότι πιάνει αμαρτωλούς, τους καθαρίζει και τους κάνει αγίους. Η Εκκλησία είναι Αγίους, διότι μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος όρισε ποιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Δια των καταρτισμών των Αγίων. Για να καλλιεργούν τις ψυχές, να καλλιεργούν τους ανθρώπους και να τους κάνουν Αγίους. Τα μέλη της Εκκλησίας την Αποστολική εποχή ονομάζονται Άγιοι. Γιατί ονομάζονται Άγιοι? Διότι ξεχώρισαν από τον άπιστο και ασεβή και βέβηλο κόσμο και αφιερώθηκαν στο Θεό. Οι αγιώτες της Εκκλησίας φαίνεται και από διάφορες ονομασίες που έχει μέσα στην Αγία Γραφή. Η Εκκλησία ονομάζεται Σώμα Χριστού και το Σώμα του Χριστού είναι Άγιο. Γι' αυτό λέγει με κάποια φρίκη κάπου ο Απόστολος Παύλος: άρασκουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, όλοι οι πιστοί. Θα πάρω λοιπόν τα μέλη του σώματος του Χριστού και θα τα σμίξω με τις πόρνες και θα τα κάνω μέλη πόρνης. Θα πάρω τους Αγίους, τα Άγια μέλη και θα τα κάνω αμαρτωλά, πορνικά μέλη. Ο Χριστός αγαπητοί μου
έχει σώμα Άγιο. Αλλά πάνω στο σώμα του πήρε και βάσταξε τις δικές μας αμαρτίες. Είναι μυστήριο το μυστήριο, η Εκκλησία είναι μυστήριο. Η έννοια του σώματος του Χριστού είναι μυστήριο. Η Εκκλησία ονομάζεται οίκος Θεού και ο οίκος του Θεού είναι Άγιος. Η Εκκλησία ονομάζεται Ναός του Θεού και ο Ναός του Θεού είναι Άγιος. Τι έλεγε το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα? Ο Θεός είπε στην Παλαιά Διαθήκη: ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Θα έρθει η εποχή που θα κατοικήσω ανάμεσα στους ανθρώπους και θα περιπατώ εν μέσω των ανθρώπων και έτσι θα κάνω τους ανθρώπους ναό μου, κατοικητηριό μου. Γι' αυτό ο Παύλος λέγει: «Σεις είστε ναός του Θεού». Καθώς είπε ο Θεός: ενοικήσω εν αυτής και περιπατήσω και άσε με αυτόν Θεός και αυτή ασωτεύει λαός. Και σαν ναός του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε? Να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, γιατί ο ναός πρέπει να είναι καθαρός, να λάμπει. Να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμούς, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Η έννοια της αγιοσύνης συνδέεται με την έννοια του ναού του Θεού, του οίκου του Θεού, της Εκκλησίας του Θεού. Η Εκκλησία είναι Αγία, φαίνεται και από μια άλλη ονομασία που έχει. Ονομάζεται Πόλης του Θεού. Και τι λέει η Αποκάλυψη για την Πόλη του Θεού? Ότι είναι Αγία, η Αγία Πόλης, η Πόλης του Θεού, η Νέα Σιών, η Νέα Ιερουσαλήμ. Τη βλέπει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη πανέμορφη, να κατεβαίνει από τον ουρανό ως νύμφη, στολισμένη για τον άντρα της, για το αρνίον, τον νυμφίο της. Τη βλέπει προφητικός ο συγγραφέας του άσματος των ασμάτων στην Παλαιά Διαθήκη και ψάλλει το μεγαλείο της. Για είναι αυτή που προβάλλει, λέει, σαν την ροδοδάκτυλη αυγή, που είναι εκλεκτή σαν τον ήλιο, που λάμπει και ακτινοβολεί, που προκαλεί το θάμβος. Ποια είναι αυτή η τελεία, η περιστερά? Είναι η Εκκλησία. Και η κορυφαία της Εκκλησίας, η Παναγία μας. Ναι, θα είπετε, αλλά μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο υπάρχουν πολλοί υποκριτές. Υπάρχουν πολύ διεφθαρμένοι και διαστραμμένοι τύποι. Υπάρχουν πολλοί εκμεταλλευτές της θρησκείας, της Εκκλησίας, του Ιδίου του Χριστού. Υπάρχουν πολλοί άπιστοι, σκανδαλοποιοί. Ονομάζονται χριστιανοί και οι χριστιανοί είναι αντίχριστοι. Υπάρχουν κληρικοί, ιερείς, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχες, τύρανοι, σατράπες, φιλάργυροι, πλουτομανείς, καινόδοξοι, υπερήφανοι, εγωιστές, διεφθαρμένοι και διεστραμμένοι,
Ναι, υπάρχουν. Αναμφισβήτητο. Αλλά η ύπαρξη στιού των ανθρώπων δεν αντιβαίνει στο δόγμα, γιατί δόγμα είναι, στο δόγμα της αγιότητος της Εκκλησίας. Το ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αυτό δεν καταργεί την αγιότητα της Εκκλησίας. Το ότι υπάρχουν ασεβείς κεφάλοι, αυτό δεν καταργεί τους πιστούς και τους εκλεκτούς, τους Αγίους της Εκκλησίας. Τι είπε ο Κυριός μας? Η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία, είναι σαν μια σαγίνη, σαν ένα δίχτυ που πέφτει στη θάλασσα, τη θάλασσα του κόσμου, και δεν πιάνει μόνο εκλεκτά ψάρια, πιάνει και σαπρά. Η Βασιλεία του Θεού είναι σαν ένα αγρό όπου δεν υπάρχει μόνο εκλεκτός σύντος, υπάρχουν και ζυζάνια. Τι είπε επίσης ο Απόστολος Παύλος? Σε μεγάλη οικία, σε μεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν μόνο χρυσά και αργυρά και ξύλινα, αλλά και ξύλινα και οστράκινα πύλινα σκεύη. Και άλλα είναι η στιμή, η ευπρεπή χρήση, και άλλα η σατιμία. Υπάρχουν και τα αγγεία της νυχτός. Έτσι και μέσα στην Εκκλησία, όπως μέσα στη σαγίνη υπάρχουν εκλεκτά ψάρια και σαπρά πράγματα, έτσι και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν εκλεκτοί και σάπιοι. Όπως μέσα στο χωράφι υπάρχουν σύντος εκλεκτός και ζυζάνια, έτσι και στην Εκκλησία υπάρχουν εκλεκτοί άνθρωποι. Σαν τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο που λέγε, είμαι σιτάρι, θέλω να λεστώ, να γίνω άρτος γλυκής για τον Χριστό. Και υπάρχουν και ζυζάνια που έσπηρε τη νύχτα ο εχθρός. Όπως μέσα σε σπίτι, στα μεγάλα σπίτια υπάρχουν σκεύη στιμήν και σκεύη σατιμία, έτσι και μέσα στο μεγάλο σπίτι του Θεού υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι και υπάρχουν και άτιμοι άνθρωποι. Αλλά τι λέει ο ορισμός της Εκκλησίας? Η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών. Των πιστών. Και η πιστή, αδελφοί μου, αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Και αυτή ήταν πάντοτε λίγη, λίμα, κατάλημα. Υπόλοιπο, κατάλοιπο, ένα μικρό υπόλοιπο, μικρό πίμνιο. Έτσι ήταν πάντοτε οι εκλεκτοί. Οι άλλοι δεν αποτελούν την αληθινή Εκκλησία μαζί με τους πιστούς. Οι άλλοι τι είναι? Τα νεκρά μέλη της Εκκλησίας. Και αν πρόκειται για κληρικούς, είναι όχι μόνο νεκρά μέλη, αλλά και κακοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Κακοί εκπρόσωποι. Και είναι εξοργιστικό να ακούς χριστιανούς, ακόμη και μορφωμένος, να λένε αποφάσισε η Εκκλησία, επειδή αποφάσισαν μερικοί ανάξιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Όχι, αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι Αγία και αποφασίζει μόνο Άγια πράγματα.
η Εκκλησία, τα βιβλία της Εκκλησίας, η Ορθοδοξία, η Γραφή στην οποία στηρίζεται η Εκκλησία, δεν λέει πουθενά να εκφρονίζονται, να καθαιρούνται, να αφορίζονται, να διώκονται, να καταδιώκονται, να καταδικάζονται τίμοι άνθρωποι. Αυτά τα κάνουν ανάξιδες ποτάδες. Είναι μερικοί χαζοχριστιανοί, ευλαβείς βλαμμένοι, που λένε, εμείς λέει, δεν είμαστε, δεν υποστηρίζουμε τους τρεις Μητροπολίτες. Γιατί λέω δεν τους υποστηρίζετε? Γιατί τους καταδίκασε η Εκκλησία. Τι λέτε βρε βλακόμετρα? Ποια Εκκλησία? Καταδικάζει ποτέ η Εκκλησία τιμίους ανθρώπους? Τους καταδίκασαν άτιμοι. Να επαναλάβω γιατί ακούω ένα όνομα. Τι έλεγε ο κύριος Σεραφείμ όταν αποκεφάλισε τους 12 και δεν πρόλαβε να αποκεφαλίσει όλους τους ηθικούς Μητροπολίτες που εξελέγησαν επί Ιερονύμου? Τι έλεγε? Του έλεγαν άλλοι επίσκοποι που είχαν κάποιο κόπο συγκινήσεως, μακαριότατε, πώς τους κόβουμε αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί είναι άγιοι άνθρωποι. Τι να τους κάνω εγώ ρε τους Αγίους, δεν θέλω εγώ Αγίους. Ποιος είναι λοιπόν Εκκλησία? Αυτοί που θέλουν την αγιότητα ή αυτοί που πολεμούν την αγιότητα? Ό,τι η Εκκλησία είναι Αγία, το αποδεικνύει η ιστορία της. Έχει δημιουργήσει εκατομμύρια Αγίων μέχρι σήμερα. Αναριθμεί τους Αγίους, ήρωες, ομολογητές, μάρτυρες, μεγαλομάρτυρες, θαυματουργούς. Δεν δημιούργησε μόνο κατά το παρελθόν. Και δεν είναι μόνο Άγιοι αυτοί που διαβάζουμε στα αγιολόγια, στα συναξάρια. Είναι αναρρύθμιτοι οι Άγιοι. Αναρρύθμιτοι. Η μητέρα μας, η μάνα μας, ο παππούς μας, ο προπάπος μας μπορεί να είναι Άγιοι. Να είναι μέσα στον παράδεισο. Όλοι όσοι είναι στον παράδεισο είναι Άγιοι. Άλλος μεγαλύτερος και άλλος μικρότερος. Ας μην τους ανακήρυξε επισήμως καμιά εκκλησιαστική αρχή. Αυτοί που ανακηρύχθηκαν επισήμως είναι ολίγοι. Αυτοί που είναι άγνωστοι και αφανείς είναι αναρρύθμιτοι. Και επειδή ο Χριστός είναι χτες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, και επειδή η Εκκλησία δεν καταλύεται, δεν γκρεμίζεται από τους προδότες και σκανδαλοποιούς και τους εχθρούς, αλλά ζει στους αιώνας και είναι εργαστήριο αγιότητος, και σήμερα δημιουργεί Αγίους η Εκκλησία και σήμερα υπάρχουν Άγιοι. Και εσείς που πιστεύετε στον Χριστό, που πιστεύετε σε όλα όσα διδάσκει η αγιωτάτη πίστη, εσείς που βαπτιστήκατε, εσείς που εκκλησιάζεστε τακτικά, εσείς που εξομολογείστε, εσείς που κοινωνείτε με πόθο και με τρόμο το σώμα και το αίμα του Κυρίου, εσείς που αγωνιάτε για τη σωτηρία σας, που προσεύχεστε για τους εαυτούς σας και για τους άλλους, εσείς που αγωνίζεστε να φέρετε ψυχές στη Βασιλεία του Θεού, στην Εκκλησία, εσείς που είστε προσανατολισμένοι προς την απέραντη αιωνιότητα, παρόλες τις ατέλειες, παρόλα τα ελαττώματα, παρόλα τα αμαρτήματα που τα εξομολογήστε και φεύγουν, μετέχετε αγιοσύνη, αδελφοί μου.
Βέβαια είστε άνθρωποι συνείδηση και σας έρχεται δύσκολο να παραδεχτείτε τέτοιο λόγο ότι μετέχετε αγιοσύνης. Ναι, και ο Παύλος δεν ήθελε να πιστέψει ότι είναι Άγιος και έλεγε ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς και πρώτος από τους αμαρτωλούς είμαι εγώ. Αλλά ο Θεός που ξέρει τις καρδιές σας, που σας δίνει τη χάρη Του, που σας δίνει τον αγιασμό Του, ο Χριστός, ο αγιάζων, ξέρει ότι εσείς μετέχετε αγιοσύνης. Ναι, είστε κι εσείς μικροί, ταπεινοί, αφανείς Άγιοι. Όλοι οι χριστιανοί ονομάζονται Άγιοι μες στη Γραφή. Οι χριστιανοί, όχι οι αχριστιανοί, όχι οι αντίχριστοι, οι πιστοί άνθρωποι. Δεν ικανοποιείστε από τους εαυτούς σας. Κανείς δεν ικανοποιείται. Ο δρόμος προς την τελειότητα δεν τελειώνει. Οι τελειώτες είναι ατέλεστοι. Βαδίζεται. Όταν βαδίζει κανείς το δρόμο της αγιοσύνης, είτε τρέχει, είτε βραδυπορεί, αφού κάνει βήματα προς τα εμπρός, μετέχει, επαναλαμβάνω, αγιοσύνης και έχει την ελπίδα μια μέρα όταν κλείσει τα μάτια σε αυτό το μάταιο κόσμο να τα ανοίξει μπροστά στην εκκλησία τη θριαμβεύουσα. Εδώ η εκκλησία είναι αγία από την πλευρά του Θεού, είναι ατελής από την πλευρά ημών των ανθρώπων, διότι είμαι θα ατελής. Αλλά η εκκλησία δεν είναι μόνο εδώ κάτω στη γη, είναι και επάνω στον ουρανό, η θριαμβεύουσα εκκλησία. Εκεί είναι μόνο Άγιοι, πνεύματα τετελειωμένα, δεδικαιωμένα ενώπιον του Θεού. Να βαδίζουμε, αδελφοί μου, το δρόμο της αγιότητος, δια της πίστεως, δια της μετανοίας, δια των μυστηρίων, δια της προσευχής, δια του αγώνος, δια της ιεραποστολής, με αγώνα και με αγωνία. Να βαδίζουμε το δρόμο και μια μέρα θα καταλήξουμε ψηλά, πολύ ψηλά, πάνω από τα άστρα και θα ανοίξουν τα μάτια μας στην εκκλησία των πρωτοτόκων, στις μεριάδες των αγγέλων, στα πνεύματα των δικαίων και στο μεγάλο σπίτι του Θεού, στη θριαμβεύουσα εκκλησία, στη βασιλεία Του, με το ελαιός Του θα έχουμε και εμείς η ταπεινή, μία ταπεινή θέση. Όσο ταπεινή κι αν είναι η θέση στο παράδεισο, είναι ασυγκρίτως ανώτερη από την ενδοξότερη θέση του ενδοξωτέρου βασιλέως και αυτοκράτορος της γης. Αμήν. Την άλλη Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι εδώ ο πατήρ Αυγουστίνος. Μη μετακινείτε κανείς, δυο λεπτά μόνο, θα σας κρατήσω ακόμη. Ο πατήρ Αυγουστίνος σηκώνει στους ώμους του δύο οκτάρια. 88 ετών. Ο Θεός του έδωκε μακρότητα ημερών. Και παρά την ηλικία του, λειτουργεί, κηρύττει, διαβάζει, γράφει, αγωνίζεται, κυβερνά τη Μητροπολή του. Είναι ένα καταπληκτικό φαινόμενο για την εποχή του. Είναι φαινόμενο Θείας Χάριτος. Την Κυριακή προειδοποίησε ότι θα είναι εδώ συν Θεό και θα κάνει το κήρυγμα. Να ειδοποιήσετε κι άλλους. Αύριο, ώρα 7, εδώ στο υπόγειο, στην αίθουσα του Υπουργείου, γίνεται το μάθημα
των Κυκλαρχών, ερμηνεύουμε την προς Εβραίους επιστολή. Κάθε Κυριακή, ώρα 5, γίνεται το μάθημα των νέων. Κάθε Δευτέρα, των Κυκλαρχών, ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Και κάθε Κυριακή, ώρα 5, προηγείται εδώ του Γενικού Κηρύγματος το μάθημα των νέων. Έχει εκδοθεί το νέο τεύχος του περιοδικού Σάλπινγκ της Ορθοδοξίας. Όσοι θέλουν μπορούν να το ζητήσουν στις εξόδους. Λοιπόν, να ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμη. Το στερέωμα των επισήμ πεπιθώτων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησία σου, είναι εκτίσω το τιμίο σου έβαθι. Και να πείτε το διεύκολο, πατέρες, μετά. Thank you.